Την αντίδραση του βουλευτή Ροδόπης με το ποτάμι Ιλχάν Αχμέτ προκάλεσε μια απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που τροποποιεί το πρόγραμμα λειτουργίας των μειονοτικών σχολείων της Παρασκευής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Παρασκευή είναι η ημέρα προσευχής των μουσουλμάνων. Για να γίνω πιο κατανοητός και σαφής, θα πω ότι ήταν μια οδηγία προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Εύρου και της Ροδόπης να μην κλείνουν τα σχολεία, τα μειονοτικά, την Παρασκευή. Και εξηγούμε. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα σχολεία στις 11.30, 12 παρά, 12 το αργότερο κάθε Παρασκευή κλείνουν για να προσευχηθούν οι μουσουλμάνοι συνάδελφοι δάσκαλοι ή ακόμα και κάποιοι μαθητές. Αυτό όμως δεν μπορεί να παρακολύει την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Τα σχολεία έχουν συγκεκριμένο ωράριο έναρξης και λήξης. Κλείνουν ανάλογα με τον τύπο του σχολείου στη 1.30 ή στις 2 το μεσημέρι. Όπως εξηγεί ο κύριος Κεραμάρης, η οδηγία που εκδόθηκε δεν απαγορεύει την προσευχή των μουσουλμάνων, απλά αλλάζει το πρόγραμμα διδασκαλίας ώστε το μάθημα να τελειώνει την ώρα που πρέπει, αλλά να υπάρχει και διάλειμμα μεγάλης διάρκειας την ώρα της προσευχής. Είπαμε να διορθώσουμε αυτή τη στρεβλή κατάσταση και να διαμορφώσουμε έτσι το πρόγραμμα των σχολείων, έτσι ώστε να μην παρακολύεται η τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των συναδέλφων δασκάλων της μειονοτικής εκπαίδευσης, αλλά ούτε και τα σχολεία να κλείνουν. Δώσαμε εντολή λοιπόν να διαμορφωθεί το πρόγραμμα, να έχουν κενό, να έχουν ένα μεγάλο διάλειμμα. Εκείνη την ώρα καλύπτουν την απουσία των μουσουλμάνων εκπαιδευτικών οι χριστιανοί δάσκαλοι και έτσι έχουν την διάθεση, στη διάθεσή τους το χρόνο για να επισκεφθούν το τζαμί και να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η οδηγία πάντως δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, ωστόσο ο προϊστάμενος επιμένει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, μιας και με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και τα μειονοτικά σχολεία της Ξάνθης. Σε αυτή την οδηγία δώσαμε μια μικρή αναβολή μέχρι να ενημερωθούν κατάλληλα όλοι οι εμπλεκόμενοι και να δώσουμε μια λύση. Παρεπιπτόντως, να πω ότι στο νομό της Ξάνθης ισχύει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, το πρόγραμμα των σχολείων, λειτουργεί κανονικά μέχρι τις 2. Υπάρχει αυτό το κενό εξυπηρέτησης των συναδέλφων μουσουλμάνων για να επισκεφτούν το τζαμί και να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα την ημέρα της Παρασκευής, την προσευχή. Επίσης, να τονίσω ότι δώσαμε και την ευκαιρία στον κάθε μουσουλμάνο δάσκαλο να, όπως ακριβώς γίνεται και με τα σχολεία τα δημόσια, όπου οι χριστιανοί μια φορά το μήνα δικαιούνται εκκλησιασμό, μπορεί να πάρει και τα παιδιά της τάξης του και να τα συνοδέψει μέχρι το τζαμί με την άδεια των γονέων για να προσευχηθούν και αυτά.